την υγειά μας, ρε παιδιά. Με μάτια καθαρά. Υπάρχουν κάτι ξενύχτες που μιλάνε παιδιά. Απόψε θα τη φτιάξω τη μορφή σου. Από γράμματα φθαρμένα, από λόγια ξεχασμένα και από κάποιο μολυβένιο ουρανό.
να σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ ακόμα, ακόμα για σένα ζω. Κι αν θα με κόψουν στη μέση, διπλά θα σ' αγαπώ. Και με παλιό παιδό και για με αλήτη κι όπως θες εσύ. Και με παλιό παιδό και με ξενύχτη μέχρι και ληστή. Μα μη με λες αχαριστώ και παλιό εγωιστή. Για όσα έκανα για σένα μη μου λες ευχαριστώ. Μα δεν μπορείς εσύ εμένα να με λες αχαριστώ. Λέγε με παλιό παιδό, λέγε με αλήτη μέχρι και ληστή. Μα μη με λες αχαριστώ, αγάπη μου εσύ. Πληρώνω αμαρτίες άλλων. Τέρμα ως εδώ, τέρμα ως εδώ, άλλο δεν μπορώ. Από σήμερα παλιό παιδό θα γίνω και θα αλλάξω χαρακτήρα και ζωή. Σημασία δεν θα δίνω, τα έχω την πόρτα μου κλειστή. Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλώνω. Τέρμα ως εδώ, τέρμα ως εδώ. Και χαλάει η ζωή μου. Εγώ χωρίζω και η καρδιά μου καίγεται. Και εσύ χτυπάς το τζάμι απέναντί μου και μου φωνάζεις συντομεύεται. Ένα λεπτό περίτερα που μοιάζει στα βαθιά νερά. Το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περίπτερα, ένα σαϊτός χωρίστερα, απόψε λέει αντίο. Ένα λεπτό περίπτερα, γουλιάζει στα βαθιά νερά, το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περίπτερα, ένα σαϊτός χωρίστερα, απόψε λέει. Μπράβο, Άγγελε, μπράβο, μπράβο. Πολύ καλησπέρα σας, καλησπέρα στους Έλληνες απανταχού. Όπως καταλάβατε, χάλια θα περάσουμε πάλι απόψε. Και ο υπαίτιος είναι ο κύριος εδώ, κύριος Τάκης Μουσαφύρης. Ένας άνθρωπος που έχει σφραγίσει το λαϊκό μας τραγούδι με πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες, με τραγούδια που τραγουδούσαμε, τραγουδάμε και θα τραγουδάμε. Πραγματικά λαϊκός με την υψηλή έννοια του όρου καλλιτέχνης, ένας ποιητής της καθημερινότητος που γράφει με το συνέστημα, με πολύ χιούμορ, με πολύ συνέστημα, με πολύ πόνο
πολύ πλούσιος μέσα του που αν ο εσωτερικός πλούτος σε φορολογείται θα τρέχεις και θα φτάνες. Ευτυχώς δεν φορολογείται. Έχουμε πολύ ωραία παρέα απόψε. Πολλούς μουσαφιρέους εκτός από τον κύριο Μουσαφίρη, σπουδαίους μουσαφιρέους, πολλοί σπουδαίους τραγουδιστές και πολύ ωραία παρέα. Είμαι φωτιά και ράβνος και αστραπή. Η καταιγίδα που φέρνει την βροχή. Είμαι ένα σήκος που ζει στη σιώπη. Ακού, έχω φωνή. Γιατί εσύ δεν ήσουν άνθρωπος. Γιατί εσύ ήσουν κι ον άνθρωπος. Που λίγο λίγο τέλειωνες. Εγώ σε σέστενα κι εσύ μου ένιωνες. Εσύ μου ένιωνες. Εγώ δεν ήμουν αλήθεις, αλήθη με κάνες εσύ. Εγώ δεν ήμουν ξενύχτης, δεν ήμουν κακό παιδί. Πληρώνω αμαρτίες αλλώνω. Τέρμα ως εδώ, τέρμα ως εδώ, άλλο δεν μπορώ. Λέγε με παλιό παιδό, λέγε με αλήτη, μέχρι και ληστή. Μα μη με λες αχαριστώ, αγάπη μου εσύ. Εγώ που ήμουν αδεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός, αποκλήρως και πηγαμένος. Εγώ ξένος, εγώ ξένος. Άιντε πάμε! Γεια σου Τάκη μου Ζαφύρη. Πες μου κουβουλά καρδιές να σου πάρω μια. Πες μου κουβουλά χαρές να σου πάρω δυο. Μάνα μου, δε σου έχω πει ποτέ μου σ' αγαπώ. Δε σου φέρα ποτέ μου ένα λουλούδι. Μα απόψε αυτά που νιώθω να σου πω. Οι λόγια μου να βρω που ό,τι και να πω μπροστά σου θα είναι λίγο και φωτοφό. Δεν βρίσκω τι να πω, δεν βρίσκω τι να πω κι απ' την ψυχή μου λέω μόνο αυτό. Μα όσο αντέχεις κι απλάτας. Άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι και λιάς.
Θα πω λίγα γιατί τα λέει πολύ καλά ο κύριος Μουσαφίρης. Σας δίνω το λόγο. Καλησπέρα. Μαέστρο μου. Ευχαριστώ. Περίμενε. Όχι, κάτσε. Κάτσε. Αυτό, όχι. Να σου πω κάτι. Αυτό που λέγαμε, γράφει τραγούδι σαν να πίνει νερό, ξεκινώντας για να έρθει για την εκπομπή, έγραψε ένα τραγούδι το οποίο θα ακούσουμε σε λίγο. Θα μας πει τους στίχους και μετά θα το ακούσουμε από την Πίτσα, τη χοροδία του Σπύρου του Λάμπρου και τον κύριο Μουσαφίρη. Ωστόσο, πριν πάμε εκεί, θέλω να σε ρωτήσω, έτσι, πες δύο κουβέντες, πώς φτιάχνεις τα τραγούδια, πώς σου έρχεται ένα τραγούδι και το κάνεις. Πότε πρωτόγραψες, γιατί έγραψες, γιατί μας ταλαιπωρείς τόσα χρόνια με αυτά τα τραγούδια. Δεν το ξέρω. Είναι σαν μια μιλιά που κάνει μήλα, αν τη ρωτήσει γιατί τα κάνεις. Ξέρει, δεν ξέρει, δεν έχει να ρωτήσω. Αλλά... Απλώς κάνει τα κλονάρια έτσι και να πας να κόψεις τα μήλα. Εκείνο που ξέρω είναι όμως ότι μου είναι πάρα πολύ ωραίο ότι μου βγαίνουν τα τραγούδια έτοιμα και η στίχη και η μουσική. Είναι μια πανδρία δύο πραγμάτων, του στίχου και της μουσικής, που δεν πρόκειται να χωρίσουν ποτέ. Γιατί από την αρχή είναι μαζί, γεννηθήκαν μαζί. Τα οποία, τώρα ποιο είναι καλύτερο. Τι είναι πιο ουσιαστικό, η μουσική ή ο στίχος. Και τα δυο μαζί. Βέβαια συμβαίνει το εξής. Πολλοί συνθέτες δεν γράφουν ήδη τους στίχους και παίρνουν από στιχουργούς, ποιητές κτλ. Όταν όμως το ραδιόφωνο, στη τηλεόραση ακούγεται ένα τραγούδι, λέει του τάδε που έχει γράψει τη μουσική και αφήνουν να παίξουν τον στιχουργό. Ενώ ο στιχουργός για τα ελληνικά δεδομένα είναι πιο δυνατός από τη μουσική. Όταν ακούς ένα τραγούδι, λες άκουσα ένα τραγούδι σήμερα, ο άλλος ρωτάει τι λέει, δεν ρωτάει πώς πάει, δηλαδή πώς πάει ο χαβάς, πώς πάει η μελωδία, τι λέει, να ακούς τα λόγια. Πιστεύω ότι τα λόγια είναι η μεγάλη δύναμη και θα πρέπει, αν όχι περισσότερο, 50-50% να αναφέρεται ο στιχουργός και ο συνθέτης. Είναι δύο γονείς εισάξιοι και δίνουν το ίδιο για να γίνει το τραγούδι. Δεν υπάρχει. Εγώ βέβαια δεν έχω κανένα πρόβλημα γιατί γράφω και τους στίχους. Θα μου πεις πώς τους γράφεις. Έρχονται τα δύο. Αν καμιά φορά έρχεται η μουσική πρώτα, μπορεί να δουλέψω το στίχο και ανάποδα. Αλλά συνήθως έρχονται μαζί. Όπως είπα για τη μηλιά, ξαφνικά νιώθω στη μηλιά του μυαλού μου, που οι ρίζες της μηλιάς είναι στην καρδιά μου βέβαια, ξαφνικά βλέπω όπ, και οριμάζω, πέφτει ένα μήλο και το παίρνω στα χέρια. Είναι ένα τραγούδι. Όταν αυτό το τραγούδι, το μήλο, δεν το τρώω εγώ. Όταν βλέπω και το ακούν οι άλλοι, τότε είναι που χαίρομαι, πάρα πολύ χαίρομαι. Είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, το τελευταίο μήλο που έκανε μηλιά ήταν εχθές προχθές. Όπου κάθισες και σκάρωσες αυτό το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα τους στίχους και σε λίγο θα το ακούσουμε ολόκληρο. Για πας με τους στίχους έτσι για να... Επειδή νιώθω μεγάλο γούρι την εκπομπή αυτή, έχει παίξει σημαντικό ρόλο για μένα, είναι μια εκπομπή η οποία δεν υπάρχει εύκολα πουθενά και για μένα μου έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο καλό, σκέφτηκα να γράψω ένα τραγούδι και να το πω πρώτη φορά να ακουστεί απόψε. Θα ακουστεί από μένα και από την Πίτσα. Λοιπόν, τώρα ποιος θα το πει αργότερα, αυτή είναι μια άλλη δουλειά, μπορεί να μην το πει και κανένας. Σημασία έχει ότι έγινε για εδώ. Είναι ένας διάλογος που έχω εγώ και που έχει ο καθένας με το μικρό παιδί που βρίσκεται μέσα του. Που πολλές φορές θυμάσαι και λες και τα λοιπά. Και θυμάσαι πώς ήταν στο δημοτικό. Δεν μας συμβαίνει πολλές φορές να ξυπνάμε γιατί δεν ξέρουμε μαθηματικά. Και ξυπνάς και λες, όχι, γλίτωσα. Γιατί στενοχωριώσαν όλη τη νύχτα. Λοιπόν, αυτό το παιδί με ξυπνάει κάποιες φορές, κάθε μέρα λέει το τραγούδι και μου λέει τα ακόλουθα. Το διαβάζω όλο. Κάθε πρωί ένα παιδί που έχω μέσα μου και κλαίει, από τον ύπνο με ξυπνάει και μου λέει «Πάμε μια βόλτα στην Αθήνα του 60, πάμε μια βόλτα στην παλιά τη γειτονιά, εσύ που τώρα πλησιάζεις τα 50, και ζεις μονάχος τη δική σου ερημιά. Πάμε μια βόλτα να μαζέψουμε τα χρόνια, χρόνια πεσμένα, φύλλα φθινοπορεινά.
Πάμε μαζί να ζητιανέψουμε συμπόνια εκεί που τώρα περισσεύει η απονιά. Λοιπόν, πώς θα το ακούσουμε αυτό το τραγούδι για παιδιά χωρίς παιδιά? Έχουμε την παιδική χοροδία του Σπύρου Λάμπρου. Έλαστε παιδιά. Σήκω μαέστρο μου, σήκω πίτσα. Μέσα μου και κλαίει κάθε πρωί, μα κάθε πρωί από τον ύπνο με ξυπνάει. Πώς συνεργάστηκες με τα παιδιά? Η πιο όμορφη συνεργασία που έχω κάνει ποτέ. Φαντάσου σε ένα παράδεισο με αγγελούδια μέσα και έναν άνθρωπο που φέρεται τόσο όμορφο σαν να είναι πατέρας ολονών. Φέρεται θαύμα. Ο Σπύρος ο Λάμπρου είναι πάρα ιστινιωστή. Καλός. Είναι φοβερά καλός. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τα παιδιά που ήταν τόσο γλυκά. Πήρα κάτι χαμόγελα που θα έχω για μια ζωή χαμόγελα. Και θα σου πω και κάτι άλλο. Διάλεξα να το πούμε το τραγούδι αυτό με τα παιδιά, γιατί το παιδί του τραγουδιού αυτή την ηλικία είχε. Αυτά τα παιδιά βέβαια ύστερα από κάμποσα χρόνια θα είναι τα μικρά παιδιά κάποιου μεγάλου ανθρώπου.
και θα του λένε ξύπνα, άντε, πάμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκινάω τις καλησπέρες από τους κοντινούς μου σαφηρέους. Νίκος Μακρόπουλος, γεια σου Νικολά. Γεια σου Σπύρο. Καλώς ήρθες, φίλε. Καλώς σας βρίσκω. Ευχαριστούμε που είσαι εδώ στην παρέα. Εγώ ευχαριστώ γιατί ο κύριος Μουσαφίρης με κάλεσε πριν από 10 περίπου χρόνια σε αυτή την εκπομπή και προς μεγάλη μου τιμή και έκπληξη τότε. Γιατί ένας άνθρωπος και ένας συνθέτης ο οποίος λατρεύω. Ακούω τα τραγούδια του, ακούγα όλους τους προγενέστερους λαϊκούς τραγουδιστές. Και ήταν τεράστια η τιμή που μου έκανε τότε. Όπως και σήμερα βέβαια το συζητάω. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με θυμίζεις. Δεν έχω πει τραγούδια σου ακόμα. Θέλω κι εγώ ένα μιλαράκι. Ένα μιλαράκι. Θα πεις τραγούδια όπως θα πούν όλοι που είναι εδώ απόψε. Εντάξει. Καλά, βολιώτικα μιλά. Καλά, τα καλά. Την πρώτη ποιότητα. Ας είναι και φυρίκι, δεν πειράζει. Καλά, και κάνα φυρίκι που μπορεί να σπάει το. Είπα ξαφνικά να καταλάβεις στο Στέλιο ότι θα σου δώσω τραγούδια που θα τα ζηλέψει και ο πατέρας σου από εκεί που είναι. Γιατί με αγάπη αυτό, θα χαίρεται. Στέλιο, καλησπέρα, αγόρι μου. Γεια σου, Σπύρο μου, ακόμα μια φορά. Τι κάνεις, φίλε μου. Καλά, αγαπημένο μου, καλά. Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Τι να πω για τον Τάκη. Τον Τάκη τον ξέρω από μωρό, παιδί. Μωρό, ο Τάκης είσαι. Και ο Τάκης, μωρό ήταν. Έτσι, αν φανταστείς πριν από 30-35 χρόνια που δούλευε με τον πατέρα μας. Αυτός έχει βρει τον τρόπο και είναι ακόμα μωρό. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να ξέρεις. Τι να πω, ευχαριστώ πάρα πολύ που βρίσκομαι και εγώ σε αυτή την υπέροχη εκπομπή. Θα τραγουδήσουμε αυτά τα υπέροχα τραγούδια, όχι μόνο του πατέρα μας και του αείμνηστου τεράστιου Δημήτρη Μητροπάνου. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσουμε μια πάρα πολύ όμορφη έτσι βραδιά. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται, ρε φίλε. Καλά είμαι. Τώρα, εγώ τι να πω για τον Τάκη. Σχέση ζωής είναι αυτή. Μεγαλώσαμε μαζί. Στο σπίτι του, στο σπίτι μας. Τον βλέπαμε σχεδόν κάθε μέρα. Πολλές συνεργασίες με τον πατέρα μας. Πολλά σουξέ, πολλές επιτυχίες, πολλά μεγάλα τραγούδια. Και με σένα. Και με μένα. Μου έχει δώσει το φύλαμα απόψε ένα τραγούδι που με ακολουθεί ακόμα. Και τον ευχαριστώ πολύ. Πότε γράφτηκε αυτό? 83. Παλιά. Είναι της κατηγορίας μια φορά για έναν καιρό. Και τον ευχαριστώ για άλλη μια φορά που θα είμαστε εδώ κοντά και θα τραγουδήσουμε τα τραγούδια του. Θέμη, καλησπέρα, ρε φίλε. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε που σε συμπαρέα. Ξέρω ότι τρέχεις και δεν φτάνεις, αλλά βρήκες το χρόνο και την κουπανίσεις και ήρθες. Ευχαριστώ πολύ. Και για μένα είναι μεγάλη τιμή που με κάλεσε ο Τάκης εδώ και εσείς να βρίσκομαι κι εγώ στην παρέα εδώ πέρα για να πω κι εγώ δύο λόγια και δύο τραγούδια. Ο Τάκης είναι αναμφισβήτητα ο άνθρωπος που χάρισε τραγούδια, πανέμορφα τραγούδια, λαϊκά τραγούδια, τραγούδια που καταλάβαινε ο κόσμος, ο λαϊκός κόσμος και είχε κατακλείσει την αγορά, ας το πούμε έτσι, για πολλά χρόνια. Και παίζανε τραγούδια παντού, ραδιόφωνα, τα κέντρα και ακόμα και τώρα. Είναι τραγούδια τα οποία διασκεδάζουμε και αυτόν τον καιρό και πάντα θα διασκεδάζουμε με τα τραγούδια αυτά. Θέλω να θα συνεχίσω με τους τραγουδιστές που έχουμε όψει εδώ στην παρούλα. Θα αφήσω την κυρία τελευταία γιατί έχω τους λόγους μου. Χρήστος Δάντης, γεια σου Χρήστο μου. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τάκη, ήταν τιμή μου στην προηγούμενη εκπομπή αυτή που βρεθήκαμε και μου είπες αυτά τα λόγια που μου είπες τέλος πάντων. Εγώ δεν ήξερα αν με γνωρίζει καν ο Τάκης Μουσαφίρης. Αν δεις τι λέει πίσω την πλάτη σου. Σοβαρά. Και πριν μου τα έλεγε. Ναι. Έχει θέμα με σένα. Ναι. Και εγώ έχω θέμα με εκείνον. Γιατί πριν μάθουμε αυτούς τους μεγάλους συνθέτες της γενιάς μου, από τα τέλη του 80 και μετά, προϋπήρχε ο Τάκης Μουσαφίρης. Δηλαδή, ο Τάκης Μουσαφίρης ήταν ένα όνομα που το άκουγες παντού. Θυμάμαι τον εαυτό μου, ήμουν 10 ετών, περίπου 11, είχε κυκλοφορήσει το δίσκο Δημήτρης Μητροπάνος στο Λαϊκά 76, με όλα αυτά τα σπουδαία τραγούδια που είχε γράψει ο Τάκης Μουσαφίρης. Και πραγματικά, εμένα τα τελευταία 15 χρόνια, κυρίως αυτά τα τελευταία 15 χρόνια, ο Τάκης Μουσαφίρης, ο οποίος οικειοθελώς από ό,τι ξέρω αποσύρθηκε από τη δισκογραφία, μου έχει λείψει πάρα πολύ.
γιατί λείπει το αληθινό λαϊκό τραγούδι. Μπορεί να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει το ξενόφερο το τραγούδι και το αγγλόφωνο τραγούδι περισσότερο και αυτό που μας ήρθε τέλος πάντων να παίξω και το κάναμε με ένα συγκερασμό κάπως πιο ελληνικό, αλλά πραγματικά αυτά τα τραγούδια λείπουν. Και είναι μεγάλη μου τιμή που βρίσκομαι εδώ σήμερα ανάμεσά σας. Το θαυμάζω, το είπα και σας συνάδελφος, τον έχω αντιγράψει πάρα πολύ, όσο μπορεί να θεωρηθώ συνάδελφος δημιουργός. Τον έχω αντιγράψει πάρα πολύ και για μένα είναι ένας από τους ανθρώπους που τους θεωρώ πρότυπα και αναφορά για τη δουλειά και τα τραγούδια. Κώστας Καραφώτης, γεια σου Κωνστάκη μου. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Καλώς μας ήρθες. Μεγάλη μου χαρά. Τον Τάκη τον αγαπώ πάρα πολύ. Πρώτα μέσα από τα τραγούδια του, γιατί προσωπικά δεν γνωριζόμαστε πάρα πολύ. Είναι η δεύτερη-τρίτη φορά, νομίζω, που συναντιόμαστε από κοντά. Και απλά θέλω να πω για τους πιο νέους ότι σήμερα είναι ευκαιρία να δούνε πόσες επιτυχίες είχε αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή, μπορεί να μην ξέρουν τον συνθέτη, ξέρουν τον τραγουδιστή σίγουρα, αλλά θα πάθουν πλάκα μόλις ακούσουν πόσες επιτυχίες έχει κάνει ο Τάκης στο παρελθόν. Και χαίρομαι που με επέλεξες να είμαι εδώ απόψε. Για μένα είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή. Και σε ευχαριστώ και για όλα αυτά που έχουμε πει off the record. Εσένα σε γνώρισα μαζί με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Ήμασταν σε μια παρέα. Λέει, το ξέρεις, δεν το ξέρω, αλλά για να είναι εδώ, είπα, θα είναι καλός. Το διαλέξατε. Μου λέει ο Δημήτρης, χωρίς να ακούσει, μου λέει, αυτό το παιδί να το προσέξεις, μου είπε. Έχουν περάσει από τότε 15 χρόνια. Λοιπόν, τον ευχαριστώ, όχι μόνο αυτούς, όλους. Και ειδικά όσους αφήσαν τη δουλειά του σήμερα μακριά και πήραν το αερόπλανο που λέει λαϊκά και ήρθαν για λίγες ώρες για να γίνει η εκπομπή. Τους ευχαριστώ όλους. Και η μεγάλη κυρία και αγαπημένη μας, Πίτσα Παπαδοπούλου, γνωριζόστε με τον Τάκη. Ο Τάκης ξέρει όλος ο κόσμος τι είναι για μένα. Είναι ο άνθρωπος που με έκανε γνωστή. Είναι ο άνθρωπος που μου έδωσε 4 δίσκους, που ήταν και οι 4 με μεγάλες επιτυχίες. Αλλά εγώ δεν θα πω αυτά τώρα. Αυτά τα ξέρει όλος ο κόσμος για τον Τάκη. Εγώ θέλω να πω πώς η αλήθεια λείπει από το τραγούδι που γράφει ο Τάκης Μουσαφύρης. Θα μου πεις, το λες εσύ, ναι, το λέω εγώ, γιατί συζητάμε πάρα πολλούς ανθρώπους και συνθέτες και αυτά. Και μου λένε πάντα ότι πόσο αληθινός είναι. Αυτό δεν μπορεί να του το πάρει κανείς. Δηλαδή, ό,τι γράφει, ό,τι λέει, έχει μία αλήθεια πολύ μεγάλη που λείπει αυτή τη στιγμή. Χρόνια λείπει η αλήθεια του Τάκη Μουσαφύρη στα τραγούδια. Γι' αυτό και τραγουδάμε, γι' αυτό και σε όλα τα προγράμματα είναι ο Τάκης Μουσαφύρης, γιατί έκανε με την αλήθεια του, έκανε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες. Πάμε να μας πεις 2 από αυτές. Στο χώμα μπορεί να έφτασε η ψυχή μες στο στόμα, όμως εγώ δεν έχω πει αντίο ακόμα. Άκου, ακόμα ζω. Μπορεί να κάνει παγωνιά να νιώθω κρύο, να είναι για μένα στο λιμάνι αυτό το πλοίο, όμως δεν έχω πει ακόμα το αντίο. Ακού, ακόμα ζω. Είμαι φωτιά και ράβνος και αστραπή, η καταιγίδα που φέρνει την βροχή. Είμαι ένας ήχος που ζει στη σιώπη. Ακού, έχω φωνή. Thank you.
κι εσύ απ' τη ζωή μου και να μου πήρες την ανάσα, την πνοή μου. Όμως εγώ σε νιώθω ακόμα στην αφή μου. Άκου, ακόμα ζω. Μπορεί η νύχτα να είναι απ' έξω απ' την καρδιά μου, να με γυρεύει, να φωνάζει το όνομά μου. Όμως εγώ θα τελειώσω το όνειρά μου. Άκου, ακόμα ζω. Είμαι φωτιά, κερά, βροσιά, στραπή, η καταιγίδα που φέρνει βροχή. Είμαι ένας οίκος που ζει στη σιώπη. Η καταιγίδα που φέρνει βροχή. Είμαι ένας ήχος που ζει στη σιώπη. Μισό, μαέστρο, μισό. Τι θες να πεις για το σόλο αυτό? Το σόλο αυτό το έχω φτιάξει από ένα υπηρώτικο τραγούδι που λέγεται «Μωρή κοντούλα λεμονιά». Ταρα, ταρα, ταραρα, τα, τα, που αρχίζει. Το έκανα αυτό γιατί αυτό στα πανηγύρια χόρευε η μάνα μου. Πάμε, μαέστρο. Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς, εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς, μου λες πως πετάς και πως μακριά μου δε ζεις. Εγώ να δεις. Εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς, εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς και σαν με κοιτάς στο σώμα μου θέλεις να μπεις. Εγώ να δεις. Εγώ να δεις. Εγώ αγάπη μου να δεις. Μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες με πονάς, εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς και σαν με φιλάς το στόμα μου θέλεις να πιείς. Εγώ να δεις. Εγώ να δεις. Μου λες μ' αγαπάς, εγώ να δεις. Μου λες
λες με πονάς, εγώ να πεις. Μου λες μ' αγαπάς και σαν με κοιτάς στο σώμα μου θέλεις να μπεις. Έχω να δεις, έχω να δεις, έχω αγάπη μου να δεις, έχω αγάπη μου να εγώ να δεις. Συνεχίζω τις καλησπέρες. Χρόνια και ζαμάνια, κύριε Ελληνιάδη. Γεια σου, Στέλια μου. Καλώς ήρθατε. Δεν χανόμαστε, έχουμε μέλλον. Δε. Με τον Τάκη γνωριστήκαμε, ήμασταν πολύ νέοι και πολύ δημιουργικοί. Όταν άκουσα το «Κάνε κάτι να χάσω το τρένο». Αυτό το τραγούδι με πήγε σε ένα τραγούδι του Γιάννη Παπαϊωάννου που φέραμε σε ένα δίσκο 78 στροφών όταν φύγαμε διωγμένοι από την πόλη, από την Κωνσταντινούπολη το 1958, και μέσα στα λιγοστά πράγματα που φέραμε, φέραν οι γονείς μου, είχαν και μερικούς δίσκους 78 στροφών. Ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν αυτό το τραγούδι του Παπαϊωάννου που το τραγουδούσε η Σωτηρία Μπέλου συγκλονιστικά. Σπαραξικάρδια, άνοιξε, άνοιξε γιατί δεν αντέχω. Και όταν άκουσα το «Κάνε κάτι να χάσω το τρένο», το μυαλό μου πήγε σε αυτό. Λέω, είναι ένα τραγούδι αυτού του επίπεδου. Συγκλονίστηκα στην κυριολεξία. Και αναζήτησα και βρήκα τον Τάκη. Ήμουνα τότε διευθυντής παραγωγής στη CBS. Γίναμε φίλοι γρήγορα, δηλαδή τα χνότα μας ταιριάξανε. Και καθόμουν στο σπίτι του Τάκη και τον άκουγα να τραγουδάει ο ίδιος τα τραγούδια του. Και μου άρεσε πάρα πολύ και κάποια στιγμή κατάφερα να τον πείσω να κάνουμε ένα δίσκο που θα τραγουδάει ο ίδιος τα τραγούδια του. Πήγαμε στο στούντιο, ηχογραφήσαμε τις ορχήστρες. Δεν ηχογραφήσαμε ποτέ τις φωνές. Ο Τάκης ταλαντευότανε. Άλλαξε γνώμη. Σκεφτόταν ότι δεν ήθελε να ανταγωνιστεί τους τραγουδιστές που τους εκτιμούσε πάρα πολύ και έλεγαν τόσο ωραία τα τραγούδια του. Τα έλεγε όμως και ο ίδιος εξαιρετικά. Αυτό δεν χάλασε καθόλου τη φιλία μας. Απλώς ο Τάκης χάθηκε για ένα χρόνο. Μετά ξαναβρεθήκαμε. Του έκανα μια μεγάλη συνέντευξη σε ένα περιοδικό ροκ τότε. Τη μουσική. 6 σελίδες. Τα πάμε όλα. Και ήταν μια εποχή πάρα πολύ ιδιόμορφη, ήταν αμέσως μετά τη δικτατορία το 1974 και μετά. Μια εποχή που όλος ο κόσμος τότε, και ήταν φυσικό αυτό, άκουγε τα πολιτικά τραγούδια. Ακόμα και στα Μπουζουξίδικα παίζανε και τραγουδούσανε Θοδωράκη και Αντάρτικα. Και σε αυτήν ακριβώς τη στιγμή εμφανίζεται ο Τάκης Μουσαφύρης, ο οποίος ικανοποιεί μια πολύ βασική ανάγκη των ανθρώπων. Γιατί το ότι ακούγαμε τα πολιτικά τραγούδια δεν σημαίνει ότι είχαμε αυτοκαταργηθεί σαν άνθρωποι. Ερωτευόμασταν, απογοητευόμασταν, θέλαμε να σηκωθούμε να χορέψουμε, είτε ένα πονεμένο ζεϊμπέκικο, είτε ένα χαρούμενο τσιφτετέλι. Και αυτήν την ανάγκη την ικανοποίησε με τον καλύτερο τρόπο ο Τάκης Μουσαφύρης εκείνη την εποχή, σε αυτόν τον παράλληλο δρόμο. Και έγραψε υπέροχα τραγούδια που τα είπε ο Μητροπάνος, ο Διονυσίου, αργότερα η Πίτσα, όλοι αυτοί πολύ μεγάλοι τραγουδιστές, στους οποίους ο Μουσαφύρης, επειδή μετρούσε τις ανάσες τους, ήξερε τα συναισθήματά τους, ήξερε τις ανάγκες τους, τις δυνατότητές τους, έγραφε ένα τραγούδι για τον καθέναν, σαν να έφτιαχνε μια ξεχωριστή κολόνια για τον καθέναν. Τι ωραία. Πραγματικά. Ωραίο. Τι ωραίο. Τον αγάπησα από τότε και είναι μια αγάπη που θα διαρκέσει αιώνια. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργος Κοντογιάννης, επίσης καιρό έχουμε να τα πούμε. Γεια σου, Γιώργο μου. Καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είσαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι πολύ.
και για την εκπομπή και για το ότι θα, πούμε, θα κάνουμε λίγη παρέα με τον Τάκη, τον οποίο έχω επιθυμήσει πάρα πολύ, γιατί δεν μπορεί να βλεπόμαστε. Το να έχεις τον Τάκη Μουσαφίρη φίλο είναι από μόνο του ένα πολύ σημαντικό γεγονός, είναι πολύ μεγάλη χαρά, γιατί ο Τάκης είναι ένας άνθρωπος με πολύ μεγάλη καρδιά. Πέρα από το μεγάλο ταλέντο, αν έχουμε καιρό θα πούμε και γι' αυτό παρακάτω. Και είναι ένας συνειδητά εξαιρετικός άνθρωπος. Έχει εφεύρει τον εαυτό του μόνος του. Και από την άποψη, και από την άποψη δηλαδή της προσωπικότητάς του και από την άποψη της μουσικής του έκφρασης. Για τα θέματα της προσωπικότητας νομίζω είναι κατανοητός εδώ. Και όλοι λίγο πολύ εδώ απόψε τον ξέρουμε. Αλλά όσον αφορά τη μουσική θα ήθελα να πω μια κουβέντα μόνο ότι ο Τάκης έφτιαξε, το εφήβρε το λέω γιατί είναι σαν να εφήβρε, έφτιαξε ένα είδος στη δεκαετία του 70, εξ αρχής. Δηλαδή είναι μια συνέχεια του λαϊκού, αλλά είναι και κάτι ειδικό. Έχει ένα δικό του προσωπικό ιδίωμα, που το έχουν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι. Αυτό και μιμητές βρήκε και συνέχεια έχει και συνέχεια θα έχει και πάνω σε αυτό το ιδίωμα γραφτήκαν τραγούδια τα οποία θα μείνουν και δεν είναι σαν και αυτά που είναι σουξέ των λίγων ημερών. Και αν έχω χρόνο, θα σας πω μόνο μια φράση ότι ο Τάκης ήταν του τύπου λίγο νέος και λίγο κυνικός. Έκανε τον κυνικό. Εγώ σουξέ μου λέει, ενδιαφέρομαι να γράφω. Ποιος, δεν τον πίστευα. Ποιος τον πίστευε. Σουξέ γίνονται τα τραγούδια επειδή είναι ωραία και επειδή και τα λοιπά και επειδή είναι καλά και επειδή είναι και πολύ ωραίο να γίνονται και σουξέ τα τραγούδια. Αλλά παράλληλα υπάρχουν σουξέ τα οποία δεν είναι τραγούδια σπουδαία, είναι και τραγούδια όμως που είναι τραγουδάρες. Θα ακούσουμε εδώ να μην σπαταλάω τον χρόνο σας. Λοιπόν, ο Τάκης επέμενε ότι εγώ δεν με ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει να κάνω επιτυχία. Του λέω, ακόμα και αν σε πίστευα, να ξέρεις ότι το ταλέντο είναι σαν την υγρασία. Δεν μπορεί να το γλιτώσεις, από κάπου θα βγει. Ας πούμε τα υπόλοιπα παρακάτω. Έχει το ένας φίλος μας γνωστός, αλλά δεν, ας μην το πω. Είχε κάνει ένα στουντιάκι κάποτε. Αυτός πολύ καλός μουσικός και τα λοιπά. Ένα στούντιο λοιπόν και πηγαίνουν κάτι έτσι λίγο αφελείς που είχαν λεφτά και θέλουν να γίνουν τραγουδιστές και να κάνουν δίσκο και τον πληρώνανε και τους έλεγε παιδιά θα κοστίσει λίγο παραπάνω γιατί έχω φέρει ένα μηχάνημα από την Αμερική που λέγεται Subsidizer. Για να το βάλω αυτό όμως να κάνει το τέτοιο πρέπει να πληρώσουμε κάτι παραπάνω. Και μετά έφερε κι άλλο ένα μηχάνημα που το λέγανε Επιτυχέιζερ. Αυτός θα έχει και τα δύο. Λοιπόν, πάμε. Κύριε Άγγελε, για πείτε μας κάτι να ακούσεις παρακαλώ. Αγνή, για έλα. Αγνή καλουμένου. Εμένα δεν θα με ξεχάσεις, δεν θα φύγω ποτέ από την καρδιά σου. Τις νύχτες αρήγως θα περνάω το κορμί σου, θα λες το όνομά μου και θα τρέμει η φωνή σου. Κύριος ήρθα και Κύριος φεύγω. Κύριος ήρθα και Κύριος φεύγω. Εγώ σ' αγάπησα, εγώ σε τίμησα, εγώ σε πρόσεξα και σε σεβαστικά. Κύριος ήρθα και Κύριος φεύγω.
Εμένα δεν θα με ξεχάσεις. Δεν θα φύγω ποτέ από την καρδιά σου. Φασό θα υπάρχω μέσα στα κιτάρα σου. Θα κλείνεις τα μάτια και θα με έχεις μπροστά σου. Κύριος ήρθα και Κύριος φεύγω. Κύριος ήρθα και Κύριος φεύγω. Εγώ σ' αγάπησα, εγώ σε τίμησα, εγώ σε πρόσεξα και σε σεβαστικά. Κύριος ήρθα και Κύριος φεύγω. Λέγε με αλήτη όπως θες εσύ. Λέγε με παλιόπαιδο, λέγε με ξενύχτη μέχρι και ληστή. Μα μην θέλες αχαρίστο και παλιό εγωίστη. Για όσα έκανα για σένα μη μου λες ευχαρίστο. Μα δεν μπορείς εσύ εμένα να με λες αχαρίστο. Λέγε με παλιόπαιδο, λέγε με αλήτη, λέγε με όπως θες. Μα μη με λες αχαρίστο, αγάπη μου αν θες. Παλιόπαιδο, λέγε με αλήτη, λέγε με όπως θες. Πώς με τα ξενύχτια μου στο δικό μας σπίτι ανάψα φωτιές. Μα μην με λες αχαρίστο, αγάπη μου αν θες. Για όσα έκανα για σένα μη μου λες ευχαρίστο. Μα δεν μπορείς εσύ εμένα να με λες αχαρίστο. Λέγε με παλιόπαιδο, λέγε με αλήτη μέχρι και ληστή. Μα μη με λες αχαρίστο, αγάπη μου εσύ. Μπράβο, Άγγελε, μπράβο, Αγνή. Συνεχίζω τις καλησπέρες, παιδιά. Κύριος Σταύρος Γαλανάκης, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Γεια Σταύρο μου, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά, για την πρόσκληση. Τόσο τον Τάκη, τόσο εσένα και τη Βίκη, που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία να έρθω. Γιατί τον Τάκη τον γνώρισα εδώ πέρα, σε μία από τις εκπομπές σας. Ήμουνα από τους θαυμαστές του, γιατί όλοι έχουμε τραγουδίσει τα τραγούδια του και δεν νομίζω να υπάρχει στην Ελλάδα κάποιος που να μην γνωρίζει αυτά τα τραγούδια. Χώρια ότι θα έχουν τραγουδήσει οι σπουδαιότεροι τραγουδίστες. Πιστεύω ότι ανήκει στη γενιά αυτών των ανθρώπων που μας έδωσαν όλα αυτά τα διαχρονικά τραγούδια. Είναι διαχρονικός, είναι ρομαντικός. Είναι ένας πολύ ταλαντούχος άνθρωπος και δεν το λέω έτσι για να εντυπωσιάσω, έτσι αισθάνομαι ειλικρινά, διότι με έχει εκπλήξει τόσο με την απλότητά του σαν άνθρωπος και είναι από τους ανθρώπους που πρέπει να τον ακούς για να καταλάβεις και να μάθεις πολλά. Μαθαίνεις, είναι φιλόσοφος άνθρωπος. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα του πω ότι Τάκη μου είσαι ένας
ένα είδος ανθρώπου προς εξαφάνιση που λένε. Δεν υπάρχουν σήμερα τέτοιοι άνθρωποι. Πίστεψέ με, το λέω από βάθους καρδιάς και γνώσεως. Και τα τραγούδια σου δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Θα τα τραγουδάνε πολλές γενιές ακόμη. Εμείς δεν θα υπάρχουμε οπωσδήποτε, δεν είμαστε αθάνατοι, αλλά να είσαι βέβαιος ότι θα τραγουδούνται και γι' αυτό είναι ένα άλλο, για να τελειώσω, που ήθελα να σου πω είναι ότι μας λείπεις, γιατί θα μπορούσες να φτιάξεις πολλά ακόμη τραγούδια ωραία, όπως αυτό το τελευταίο που έφτιαξες για την Αθήνα του 60, το οποίο και εμένα με εκφράζει, γιατί είμαστε της αυτής γενιάς τρομποντινά, και έχω γράψει κι εγώ περίπου τέτοια τραγούδια. Και θα σου έλεγα να μην παροπλιστείς να συνεχίσεις, γιατί έχεις αυτό το ταλέντο και θα ήθελα κάποτε να μου έδινες και την ευκαιρία να συνεργαστούμε. Θα ήθελα να σου πω ότι εγώ δεν έχω παροπλιστεί, ούτε σκοπεύω να κάνω κάτι τέτοιο. Εγώ γράφω τραγούδια σχεδόν, κάθε μέρα. Μπράβο. Έχω πολλά τραγούδια. Αν πω τον αριθμό θα φανεί παράξενο και ας μην μιλήσω. Τα τραγούδια τα έχω, πιστεύω ότι είναι από τα πιο καλά που έχω γράψει, αλλά απλώς δεν τα έχω δώσει. Αν ξέρετε, και το ξέρετε, ένα έργο του Λουίτζι Πιραντέλο που λέει 6 πρόσωπα ζητούν συγγραφέα, καμιά τρακοσαριά τραγούδια δικά μου ζητούν τραγουδιστές. Μπράβο. Λοιπόν, θα γίνουν όλα. Ήτανε καλό γιατί το εκμεύσαμε. Από αύριο θα αρχίσουν τα τηλέφωνα, παιδιά. Αυτά τα παιδιά που βλέπεις εδώ απόψε, λίγα συντόμως όπως λέω, θα πούν τα τραγούδια. Αν έχω καθυστερήσει, υπάρχει ένα πράγμα δηλαδή. Ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Πρώτα βγάζαμε ένα LP, πουλιώντας τα δισκάδικα, πέραμε 5 ποσοστά, γιατί γράφουμε τραγούδια για να τα ακούσει όταν αρχίζουμε η μάνα μας στο χωριό. Ναι, είναι του γιού μου, τότε. Αργότερα όμως γράφεις και για να ζήσεις. Τώρα, ναι, είσαι επαγγελματίας και να ζεις. Γι' αυτό πολλές φορές γράφεις και τραγούδια εύκολα, γιατί το σούπερ μάρκετ έχει πάρα πολλά πράγματα ακριβώς. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτό. Με τα διαδίκτυα και με τα ιντερνέτια έχει αλλάξει το πράγμα. Εγώ τώρα κοιτάζω να μπω και μπήκα κάπως. Και έχω υποχρέωση να γράψω. Την αισθάνομαι την υποχρέωση να γράψω. Τα παιδιά αυτά τα 6 που είναι απόψε εδώ, δεν θέλω να πω τίποτα για ένα-ένα, είναι τα μισά παιδιά που στηρίζουν το σημερινό ελληνικό τραγούδι. Έτσι. Εγώ θα γράφω λαϊκό τραγούδι, γιατί το λαϊκό τραγούδι λέει μόνο αλήθειες. Τα λαϊκά τραγούδια Σταύρο στάζουν αίμα. Είναι γεγονός. Κύριος Θέμης Αδαμαντίδης, παρακαλώ, στο μικρόφωνο. Κυρία Αγνή, καλουμένου, περάστε παρακαλώ. Πρέπει κάποιος να το χωρίσει αυτό. Γιατί είναι πολύ δυνατό για να το πηγαίνε με όπου θέλεις ταξιτζή. Μαύρες ώρες και πικρές περνάω. Ψάξε να βρεις μια ερημιά, να μην ακούω φωνή καμιά. Η νύχτα αυτή πονάω. Πριν από λίγο χώρισα, δεν έχω που να πάω. Πριν από λίγο χώρισα και σαν τρελός γυρνάω. Πήγαινε με όπου θέλεις να
ταξιτζή. Πού θα πάμε είναι το τελευταίο. Εσύ μου άκουσες πολλά κι είδες ακόμα πιο πολλά. Συγχωράμε που κλαίω. Πριν από λίγο χώρισα, δεν έχω που να πάω. Πριν από λίγο χώρισα και σαν τρελό. Συνεχίζω τις καλησπέρες. Μαρία Φραγκάκη. Βρε τις ομορφιές. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ σήμερα σε αυτή την εκπομπή, γιατί τραγουδάμε, όχι εμείς, ευτυχώς είναι σπουδαίοι καλλιτέχνες εδώ για να το κάνουν αυτό, το μεγάλο και διαχρονικό και ανεξάντλητο ταλέντο του Τάκη Μουσαφίρη. Μιλάμε, ο άνθρωπος γράφει αβίαστα τραγούδια, δηλαδή περισσότερο αβίαστα, κύριε Μουσαφίρη, από ότι η μιλιά κάνει μήλα, που είπατε πριν. Εσείς το έχετε έτσι, είναι η φύση σας. Νομίζω ότι γι' αυτό έχετε έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Είναι, αυτό έπρεπε να κάνετε. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ που το κάνετε αυτό. Τα έχουμε λατρέψει τα τραγούδια σας, τα τραγουδάμε. Τα άκουγα από μικρή φυσικά, που τα άκουγαν οι γονείς μου. Έχω μεγαλώσει με αυτά και συνεχίζω και τα ακούω και τα αγαπάω. Αυτά τα τραγούδια. Να είστε καλά. Όταν τραγουδάτε εσείς τα τραγούδια χαίρονται περισσότερο από εσάς. Αυτά είναι, κατάλαβες. Αυτά είναι. Κατάλαβες. Έτσι. Γιατί τα μαστά.
Προσπαθούμε εμείς τόση ώρα κάπως να αυτό, λέει μια τάκα, δεν μας καθαρίζει. Εντάξει, δεν είναι έτσι, γιατί χαιρόμαστε πραγματικά πάρα πολύ. Πάφυγουμε, ρε Δάντη, πάφυγουμε. Δεν έχουμε τύχει. Δεν έχουμε τύχει. Αμέλεια Αναστασάκη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλη την όμορφη παρέα. Σε ευχαριστώ καταρχάς που είμαι και σήμερα εδώ σε αυτή την όμορφη παρέα και σε αυτά τα όμορφα τραγούδια που συντροφεύουν πάρα πολλές βραδιές μου, να ξέρεις Σπύρο, γιατί αυτά τα μήλα που έγραψε αυτός ο σπουδαίος καλλιτέχνης συντρόφευαν την οικογένειά μου, συντρόφευαν το σπίτι μου, το στόλιζαν το σπίτι μου, αλλά και το διασκέδαζαν κιόλας. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας γνωρίζω από κοντά και έχω αυτή τη χαρά και την τιμή, γιατί πραγματικά όποιος είναι εδώ και ακούσει αυτούς τους σπουδαίους λαϊκούς ερμηνευτές απόψε με τα δικά σας τα κομμάτια, νομίζω ότι θα καταλάβει και από το σπίτι πόσο σημαντική βραδιά είναι. Σε ευχαριστώ, Σπύρο. Και εγώ ευχαριστώ. Κύριος Νικόλας Βαφιάδης. Γεια σου, Νικόλα μου. Καλησπέρα. Πρώτα χορεύει, μετά μιλάει. Έτσι. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που ο δάσκαλος, έτσι όπως τον λέω εγώ, τον Τάκη Μουσαφίρη, μου έκανε την τιμή να είμαι κι εγώ στην παρέα την απόψινή. Τι να πεις, ως δημιουργός δεν έχεις τι να πεις. Είναι δυσυπόστατος καταρχήν, γιατί ο συνθέτης έχει αυτό το αβίαστο της έμπνευσης που είχε ο Μότσαρτ. Δηλαδή, θα λέγαμε ότι είναι ο Μότσαρτ του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Πολυγραφότατος. Δεν είπε προηγουμένως αριθμό, θα σας πω εγώ. Χιλιάδες είναι τα τραγούδια του. Τα σουξέ του εκατοντάδες. Ψάξτε όλα τα σουξέ που σιγοτραγουδάει ο καθένας, στο κάθε γλέντι, στην κάθε οικογένεια, κάποια από αυτά τα έχει γράψει ο Τάκης ο Μουσαφίρης. Ως στιχουργός, έχει μια καταπληκτική αίσθηση της παράδοσης, την οποία την εντάσσει στο στίχο του. Η διαχρονικότητά του είναι νομίζω το μεγαλύτερο προσόν, γιατί δεκαετίες ολόκληρες η ελληνική μουσική βιομηχανία τράφηκε, κυριολεκτικά τράφηκε από τα τραγούδια του Τάκη του Μουσαφίρη, και δεν είναι τυχαίο ότι το πάνθεον των Ελλήνων τραγουδιστών ερμήνευσε δικές του επιτυχίες. Μάλιστα. Ο Στέλιος ο Διονυσίου, παιδιά, ένας δύσκολος άνθρωπος, δύσκολος χαρακτήρας, ναι. Δηλαδή, αλλά θα μας κάνει τη χάρη να σηκωθεί να τραγουδήσει.
θα φύγω σαν κοιμημένος. Εγώ που ήμουν θεός, θα φύγω τώρα σαν τρελός, από πλήρως εγγραμμένος. Εγώ ξένος, εγώ ξένος. Να είσαι μόνος, είναι καημός. Να είναι Σαββάτο βράδυ και το σκοτάδι ωκεανός. Να είναι Σαββάτο βράδυ και το σκοτάδι ωκεανός. Δεν ξέρεις τι είναι πόνος, να είσαι μόνος, είναι καημός. Παιδί μου κλαίει, φωτιά μου καίει, τα πόδραδο. Πήγε λοιπόν χαμένο κι αυτό το Σαββατοβράδο. Είναι παιδί μου κλαίει, φωτιά μου καίει, τα πόδραδο. Πήγε λοιπόν χαμένο κι αυτό το Σαββατοβράδο. Είναι πόνος να είσαι μόνος και να γερνάς, και από τη μοναξιά σου στην ερημιά σου να ξαναπάς. Από τη μοναξιά σου στην ερημιά σου να ξαναπάς. Δεν ξέρεις τι είναι πόνος να είσαι μόνος και να γερνάς. Παιδί μου κλαίει, φωτιά μου καίει, τα πόδραδο. Πήγε λοιπόν χαμένο κι αυτό το Σαββατοβράδο. Είναι παιδί μου κλαίει, φωτιά μου καίει, τα πόδραδο. Πήγε λοιπόν χαμένο κι αυτό το Σαββατοβράδο. Μπράβο, ωραία, ωραία, πολύ ωραία. Κύριος Μακρόπουλος, παρακαλώ. Κυκονικό. Σε μια στιβά καλαμιές αποκοιμήθηκα και βλέπα από την αρχή πως ξαναγεννηθήκα, πως ξαναγεννηθήκα. Έβλεπα φωτιές στον δρόμο, έβλεπα παντού φωτιές. Πώς κι εγώ ήταν τα κορμιά μας, μέναν μόνο οι ψυχές. Και δεν είχα ούτε πόνο, ούτε και λαβωμάτιες. Να
σε μια στιβά καλαμιές αποκοιμήθηκα. Σαν με ξυπνήσει η βροχή, πως όλη τη θύμα. Αχ, πόσο λυπήθηκα. Έβλεπα φωτιές στον δρόμο, έβλεπα παντού φωτιές. Πώς κι εγώ τα κορμιά μας μπαίναν μόνο οι ψυχές. Και δεν είχα ούτε πόνο, ούτε και λαβωμά. Στον άλλο κόσμο να μην ξύπνα κάποτε. Σε αρέσει ο Δάντης, θα σε πεις μαζικό στον τρόπο. Είναι δυνατόν. Γεια σας, Χρήστο. Thank you.
ένα δώρο που έστειλε ο Θεός μόνο για μένα. Μάτια γλυκά μου, μάτια μου αγαπημένα, και μόνο που με κοιτάς λιώνω, και μόνο που με κοιτάς, και μόνο που με κοιτάς λιώνω, σκέψου να μ' αγαπάς. Σας βλέμμα, μάτια γλυκά μου, μάτια μου, μάτια γλυμμένα. Και μόνο που με κοιτάς λιώνω, και μόνο που με κοιτάς, και μόνο που με κοιτάς λιώνω, σκέψου να μ' αγαπάς. Και μόνο που με κοιτάς λιώνω, και μόνο που με κοιτάς, σκέψου να μ' αγαπάς. Και μόνο που με κοιτάς λιώνω, και μόνο που με κοιτάς, και μόνο που με κοιτάς λιώνω, σκέψου να μ' αγαπάς. Μεγάλος, μεγάλος καλλιτέχνης. Πάμε, μαέστρο. Απόψε θα έρθω μέσα στη ζωή σου. Θες δε θες απόψε θα τη φτιάξω τη μορφή σου. Από γράμματα φθαρμένα, από λόγια ξεχασμένα και από κάποιο μολυβένιο ουρανό. Ακόμα για σένα ζω, κι αν θα με κόψουν στη μέση, διπλά θα σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ ακόμα, ακόμα για σένα ζω, κι αν θα με κόψουν στη μέση, διπλά θα σ' αγαπώ. Θες δε θες απόψε θα έρθω μέσα στη ζωή σου. Θες δε θες απόψε θα τη φτιάξω τη μορφή σου. Από πικραμένες ώρες, από περασμένες πόρες και από νύχτες που δεν τέλειωναν ποτέ. Στη μέση διπλά θα σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ ακόμα, ακόμα για σένα ζω, κι αν θα με κόψουν στη μέση.
εσύ δίπλα θα σ' αγαπώ. Σπασμένα τα φτερά και μην πετάς πολύ ψηλά, θα τσατίσεις. Και μου λέγες καλά, καλά. Σου έλεγα μη δίνεσαι, μη σκορπίζεσαι, κοίταξε λίγο και τον εαυτό σου. Και μου λέγες καλά. Ταξίδευες, γινόσουν νύχτα λίγο λίγο. Σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και εσύ μου έλεγες καλά, καλά. Γιατί εσύ δεν ήσουν άνθρωπος, γιατί εσύ ήσουν χιονά. Εγώ σε έστελνα και εσύ μου ένιωνες. Εγώ σε έστελνα και εσύ μου ένιωνες. Σου έλεγα απ' την καλή σου την καρδιά, ζεις για τους άλλους μονάχα. Και εσύ δεν ζεις και μου λες καλά, καλά. Σου έλεγα μη νοιάζεσαι, μη μοιράζεσαι, κράτα και κάτι για τον εαυτό σου. Και μου λες καλά. Ταξίδευες, γινόσουν νύχτα λίγο λίγο. Σου έλεγα χανόμαστε, χανόμαστε, δεν το καταλαβαίνεις. Και μου έλεγες καλά, καλά. Γιατί εσύ δεν ήσουν άνθρωπος, γιατί εσύ ήσουν κιόλα. Εγώ σε ζέστενα και εσύ μου ένιωνες. Εγώ σε ζέστενα και εσύ. Πίστευα ότι μετά το Μητροπάνο κανείς δεν θα μπορούσε να πει το τραγούδι. Το λες αλλιώς. Αλλά χωρίς να πω τίποτε άλλο σου λέω μπράβο. Τάκη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ήρθαν τα δάχτυλα, Χάλια περνάμε, παιδιά, χάλια, χάλια. Συνεχίζω τις καλησπέρες. Με μεγάλη μου χαρά βλέπω την αγαπημένη συνάδελφο, έξοχη συνάδελφο, την κυρία Μαρίνα Ψάλτη. Καλησπέρα, Μαρίνα. Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθες. Πώς από εδώ, ρε, από το μέρη μας. Ναι, θέλω να ευχαριστήσω την Τόνια εκεί που κάθεται κρυμμένη, τη φίλη μου, και τον Τάκη που με έχουν τοποθετήσει ανάμεσα στους φίλους τους. Τώρα, αυτά που ήθελα να πω για τον Τάκη. Ο κύριος Ελληνιάδης είπε απολύτως αυτό που ήθελα να πω.
Θα κάνει αυτό ο Στέλιος Τσιτσικός. Το μόνο που θα πω είναι ότι εμείς μεγαλώσαμε μιμούμενη την κίνηση του Εκκρεμούς ανάμεσα στο πολιτικό και το λαϊκό τραγούδι. Τα τραγούδια του μας συντρόφευσαν και μας συνοδεύουν ακόμα σε καλές στιγμές, σε λιγότερο καλές στιγμές, ακριβώς γιατί προβάλλουν την αληθινή ζωή, αυτό που είπε η κυρία Παπαδοπούλου. Πιάνοντας το νήμα από τους τελευταίους σπουδαίους του ρεμπέτικου, το κέρδισε σε αυτό επάξια. Τα τραγούδια σου θα είναι πάντα παρόντα, Τάκη μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Τάσος Γιαννόπουλος. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σπύρο μου, καλησπέρα. Πρώτα η ζεμπεκιά και μετά η πρόσα. Τα βάλουμε μετά μαζί. Ένα ευχαριστώ μόνο, τι να πω. Ένα ευχαριστώ για τα τραγούδια σας. Και εγώ τα ακούω από μικρός, ο πατέρας μου, όλους τους δίσκους και όλα αυτά. Ακόμα περισσότερο μου αρέσει να τα χορεύω, πάντως. Αυτό είναι. Έχετε γράψει υπέροχα ζεμπέκια. Λοιπόν, κράτη δυνάμεις σου, γιατί έχουμε πολλά ζεμπέκια. Έχουμε ακόμα, τα έχω δει. Έχεις δουλειά ακόμα. Έχουμε δουλειά ακόμα προς τα μας. Νίκη Παλικαράκη, γεια σου Νικάκη μου. Γεια σου Σπύρο μου, γεια σας σε όλους. Εγώ αυτό που παρατηρώ τόση ώρα, ό,τι λέτε για τον κύριο Μουσαφίδη, συνειδητοποιώ αυτό που λέμε καμιά φορά οι καλλιτέχνες. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς τόσο χαμηλών τόνων. Τελικά η μεγαλύτερη διαφήμιση είναι το έργο του καλλιτέχνη, του δημιουργού. Δηλαδή, τον Τάκη Μουσαφίδη συνειδητοποιείς και λες και αυτό δικό του. Μα και αυτό δικό του. Και αυτό δικό του. Δηλαδή, 100% τέτοιες επιτυχίες που έχουν διαχρονικότητα 40 χρόνων. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο σπουδαίο από αυτό. Και θα μου επιτρέψει να κάνω και μια παρατυπία. Πριν ξεκινώντας, τα τραγούδια του τα μάθαμε από του Διονυσίου, τον Μητροπάνο, την Πίτσα που είναι Παπαδοπούλου, που είναι τιμή μας να είναι δίπλα μας. Έβλεπα όμως αυτούς τους 6 τραγουδιστές και συνειδητοποιούσα ότι έχουμε σπουδαίες φωνές και σήμερα, σπουδαίους λαϊκούς τραγουδιστές. Και δεν θέλω τώρα, είναι ζωούλα εδώ, έχουμε και γυναικείες φωνές, αλλά τώρα επειδή ήταν οι 6 μαζεμένοι. Και έλεγα τι φωνές έχουμε. Μας λείπουν οι μουσαφίριδες. Πρέπει να ξαναδημιουργηθούν μουσαφίριδες, να είστε γερός, να συνεχίσετε να γράφετε. Είναι κρίμα αν έχετε υλικό να μην μας το χαρίσετε. Και είναι κρίμα τέτοιες φωνές να μην ξαναυπάρξουν μουσαφίριδες, να τους ανοίξουμε τα σπίτια μας και να μην φύγουν ποτέ. Να σας κερνάμε, να μας κερνάτε και να, να έχετε συνεχιστές. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω γι' αυτό ότι οι τραγουδιστές που είναι απόψε εδώ είναι 6. Άλλοι 6 υπάρχουν και όλοι αυτοί 12 ας πούμε, ή περίπου 12 ή λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, είναι οι κολόνες που σήμερα στηρίζουν το ελληνικό λαϊκό τραγούδι. Είναι συνεργασίες. Πόσους μουσαφίριδες έχουν. Αλέξανδρος Καλπακίδης, γεια σου Άλεξ. Γεια σας, καλησπέρα, καλησπέρα. Έχουν υποθεί τα πάντα. Σίγουρα είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή που βρίσκομαι στην παρέα, τη φοβερή παρέα σήμερα εδώ. Κατά κάποιο τρόπο είστε ο αγαπημένος της μητέρας μου, γιατί η μητέρα μου στο σπίτι μας δηλαδή, μεγαλώσαμε ας πούμε, ακούγοντας τα δικά σας τραγούδια από το Διονυσού ή από το Μητροπάνο που είναι ο αγαπημένος της μητέρας μου, να κάνουμε. Οπότε είναι πραγματικά πολύ μεγάλη χαρά και μεγάλη συγκίνηση και αισθάνομαι αλήθεια δέος απέναντί σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που υπάρχετε. Πραγματικά πολύ. Χρήστος Πανός, γεια σου Χρήστο μου. Καλησπέρα, είμαι και εγώ πολύ χαρούμενος, πολύ συγκινημένος. Έχουν υποθεί όντως πολλά, αλλά πρέπει να πούμε ότι μεγαλώσαμε με τα τραγούδια σας. Εγώ τα έχω συνδυάσει με εικόνες παιδικές, οικογενειακές συγκεντρώσεις, μαζώματα, μαζόξεις δηλαδή. Εμείς πιτσιρίκια να χτυπάμε παλαμάκια. Ο πατέρας μου να χορεύει ζεμπεκιές και εγώ να είμαι από κάτω και να έχει ένα αγαπημένο ζεμπέκικο, το λατρεύει, ας πούμε. Και θυμάμαι και ένα φοξαγκλέ που χόρευε ο θείος μου, ένας αγαπημένος θείος μου. Και μου έρχονται μυρωδιές, εικόνες. Σας λατρεύουμε. Αυτά είναι πολύ συγκινητικά πράγματα που λες. Νιώθεις μια υποχρέωση να ξέρεις ότι με κάποιο δικό σου τραγούδι κάποιος έγραψε κάτι στη ζωή του. Θυμάμαι μια φορά που κάποιος υπέφερε, είναι πολύ γνωστός, και έλεγε κάνε κάτι να χάσω το τρένο, γιατί ήθελε να μείνει εκεί. Όλα αυτά μου αρέσουν πάρα πολύ, με συγκινούν. Τι να πω, με συγκινείτε βαθύτατα. Σας ευχαριστούμε, εμείς σας ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Κυρία Φιλομήλα Λαπατά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι να πω κι εγώ. Έχουν υποθεί τόσα πολλά πριν από αυτά που θα πω.
Καταρχήν ήθελα να σας συγχαρώ για την εκπομπή σας. Πραγματικά γιατί είναι ένα φως στο σκότος, στο τηλεοπτικό. Επειδή ζω και στο εξωτερικό, σας παρακολουθούμε και σας ακολουθούμε πιστά, πραγματικά. Τα καλά και τα άξια δοκιμάζονται σε βάθος χρόνου και εσείς το έχετε αποδείξει, κύριε Παπαδόπουλε, και εσείς, κύριε Μουσαφίρη. Εγώ θέλω να πω ότι πέρασα πάρα πολλές στιγμές με τα δικά σας τα τραγούδια. Καταρχήν δύσκολες στιγμές, έρωτες, χωρισμούς, επανασυνδέσεις, αλλά και χαρές και γλέντια και ξεφαντώματα. Αυτή λοιπόν το γεγονός ότι βρίσκομαι απόψε σε αυτή τη μέθεξη μουσικής και στίχου και εκείνο που είναι που με συγκλονίζει και εκείνο που παρατήρησα απόψε και συγκινήθηκα ιδιαίτερα είναι ο στίχος σας και είναι η χρήση της ελληνικής γλώσσας την οποία κάνετε. Έχει αίσθημα, έχει αμεσότητα, έχει λιτότητα και έχει, ο στίχος σας είναι διεκπαιρεωτικός. Και αυτό είναι συγκλονιστικό και σας το λέω από την άποψη και τη θέση της συγγραφέως. Είναι συγγραφέας, κύριε Λαγκωτά. Συγκεκριμένα έχει να παρουσιάσει το δικασμό, το τελευταίο της βιβλίο. Φιλομίνα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για όλη αυτή την εμπειρία την αποψινή και να ξέρετε να είστε σίγουροι και εσείς κύριε Παπαδόπουλε ότι κάπου θα χρησιμοποιηθεί σε μελλοντικά μου βιβλία. Οπότε με μένα τίποτα δεν πάει χαμένο. Να έχετε υγεία και να έχετε χαρά ζωής. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Και χάρηκα πολύ που σας γνώρισα. Εγώ. Ευχαριστώ. Ένας συμμαθητής του γιού μου στην πρώτη γυμνασίου σε μια έκθεση ήθελε να πει συγγραφής και είπε οι συγγραφέες. Απόψε έχουμε δύο συγγραφέες λοιπόν. Η κυρία Μαρία Παναγωπούλου. Γεια σου Μαρία μου. Γεια σας, γεια σας. Καλώς ήρθες. Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που λατρεύω στα τραγούδια του Τάκη Μουσαφίρη είναι αδύνατο να πω του κυρίου Τάκη Μουσαφίρη. Δεν στο επιτρέπει ο τρόπος που σε αγκαλιάζει όταν σε γνωρίζει. Αυτό λοιπόν που αγαπώ είναι υπερβολή. Δεν υπάρχουν χλιαρά συναισθήματα. Υπάρχει υπερβολή του λαϊκού ανθρώπου, που όταν αγαπάει, αγαπάει με πάθος, όταν πονάει, πέφτει στα πατώματα και σπαράζει. Και θέλω να σε ευχαριστήσω, Σπύρο, Βίκη, Τάκη Μουσαφίρη, που είμαι εδώ και πονάω μαζί σας απόψε. Αυτό. Ο κύριος Καλαφώτης με το όνομα. Κώστα μου. Βγες απ' την ομίχλη κι απ' τα περασμένα, βγες απ' τα καράβια που ολοκαρτερώ, δες από τα τζάμια που είναι χνοτισμένα και έχω γράψει απάνω σ' αγαπώ, το σ' αγαπώ. Σε κανένα μια ζωή το κρατάω για σένα. Όσα αγαπώ δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα μια ζωή το κρατάω για σένα. Βγες από το δρόμο που περνάει εμπρός μου, βρες τα μονοπάτια
που έχει ο ουρανός. Δες μες στα σκοτάδια που έχει η καρδιά μου. Χάιδεψε με κι άναψε το φως. Πώς αγαπώ δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα μια ζωή. Το κρατάω για σένα. Πώς αγαπώ δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα μια ζωή. Το κρατάω για σένα. Καρδιές, να σου πάρω μια. Πες μου που πουλάν χαρές, να σου πάρω δυο. Πες μου που πουλάν ψυχές, να σου πάρω μια. Που πουλάν αι το φτερά, να σου πάρω δυο. Δυο καρδιές να αγαπάς διπλά τον κόσμο. Θέλω να έχεις δυο ψυχές, δυο ματές να γλιώσω. Θέλω να σε αέτος. Καρδιές, να σου πάρω μια. Πες μου που πουλάν ψυχές, να σου πάρω δυο. Που πουλάν τις Κυριακές, τις γιορτές, τις χώρες. Πες μου που πουλάν χαρές, να στις πάρω δες. Σε αέτος, στα ψηλά να πας λιμέρια, το κρασί σου ήλιου φως και να κέρνας τα αστέρια. Θέλω να σε αέτος, η Αγνή, παρακαλώ. Ένα τραγούδι πες μου ακόμα και βάψ' τον ήλιο με μαύρο χρώμα. Ένα τραγούδι αγαπημένο απ' τη ψυχή σου να είναι.
στη ζωή μου. Σε παρακαλώ απόψε, η ψυχή μου βρες και κόψε. Πάρε την αναπνοή μου, βάλε τέρμα στη ζωή μου. Ένα τραγούδι πες μου ακόμα και κάντα όλα λάσπη και χώμα. Ένα τραγούδι το τελευταίο, μα θέλω να είναι το πιο. Πάρε την αναπνοή μου, βάλε τέρμα στη ζωή μου. Σε παρακαλώ απόψε, η ψυχή μου βρες και κόψε. Πάρε την αναπνοή μου, βάλε τέρμα στη ζωή μου. Ζωή μου. Σε παρακαλώ απόψε, η ψυχή μου βρες και κόψε. Πάρε την αναπνοή μου, βάλε τέρμα στη ζωή μου. Μπράβο, μπράβο, ρε Κώστα, μπράβο. Μπράβο, ρε αγόρι. Και μπράβο, ρε Κώστα. Τι θα γίνει? Παρακαλώ. Αστέρι μου. Στην ησυχία δεν έχετε, έτσι. Όχι, ετοιμάσου γιατί θα πει το μάνα μου, Στέλιο. Ετοιμάσου, θα πει το μάνα μου σε λίγο. Πάνω, όχι, θα φύγω. Όχι, κάτσε. Στέλιο. Δεν θα το πει άμα φύγεις, λέει, δεν θα το πει. Πού θα φύγει, δεν το πει. Αγόρι μου, δεν θα είναι εδώ να με ακούσει. Τι να κάνω, τι να κάνω. Δεν θα ακούσει το αγόρι μου, δεν θα με ακούσει. Αγάπη μου. Κάποτε μου είπε ο Στέλιος, παιδιά, ότι όταν θα κάνουμε μαζί το δίσκο, με το Στέλιο εγώ, να πω και το μάνα μου. Τι να το πει και το μάνα σου. Βέβαια. Δεν ήρθε η ώρα ακόμα, δεν κάναμε το δίσκο. Όσο νουπο θα γίνει. Αν πω αυτό το τραγούδι, πραγματικά θα είναι το μεγαλύτερο δώρο. Παιδιά, ανεβαίνει κύριε Παπαδοπούλου, για κανονίστε. Όλα γίνονται. Έλα, αγάπη μου! Μαέστρο, μαέστρο, μαέστρο. Κάνε μια παρέμβαση, κάνε παρέμβαση για το μάνα μου. Το τραγούδι που θα πει τώρα η πίτσα είναι το μάνα μου. Η πίτσα δεν μπορεί να πάει πουθενά και δεν επιτρέπεται χωρίς να πει το μάνα μου. Είπα άλλη φορά πώς γράφτηκε και τα λοιπά. Έχω μόνο ένα να πω. Όσο μεγάλος κι αν είσαι και εγγόνια να έχεις ακόμα, όταν χάσεις τη μάνα σου, νιώθεις ορφανός. Έτσι είναι, ακριβώς. Εσύ, κύριε Στέλιο, συμφωνείς? Συμφωνώ απόλυτα, βέβαια.
άκουσα ποτέ μου ένα τραγούδι. Μάνα μου, δεν σου έχω πει ποτέ μου σ' αγαπώ. Μάνα μου, δεν σου φέρα ποτέ μου ένα λουλούδι. Μα απόψε αυτά που νιώθω θα σου πω. Οι λόγια όμως να βρω που ό,τι και να πω μπροστά σου θα είναι λίγο και θα το πω. Δεν βρίσκω τι να πω, δεν βρίσκω τι να πω κι απ' την ψυχή μου λέω μόνο αυτό. Μα ξέρεις το καημό μου. Τι έχω στην καρδιά μου και στο νου. Οι λόγια όμως να βρω, ό,τι και να πω μπροστά σου θα είναι λίγο και φθηνό. Δεν βρίσκω τι να πω, δεν βρίσκω τι να πω κι απ' την ψυχή μου λέω μόνο αυτό. Αμα Ε, δίκιο έχει ο Στέλιος, ρε πίτσα, μας έκανες σκάλια τώρα. Ε. Δίκιο έχει το παιδί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγουδίστρια από αυτή. Πάρτε το χαμπάρι. Καμία. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τραγουδίστρια από αυτή. Αυτή είναι η πιο μεγάλη τραγουδίστρια της Ελλάδας. Πίτσα μου. Σε ηλικία το λέτε. Καταλαβαίνω. Κύριος Μιχάλης Μαρκάτης. Γεια σου Μιχάλη μου. Καλησπέρα, καλησπέρα και από μένα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ένας λόγος παραπάνω είναι ότι είμαστε πατριώτες με τον κύριο Μουσαφίρη. Δώσ' χαιρετισμούς, εκεί που ξέρεις. Χαιρετισμούς να δώσω στο χωριό μου, στη Βροντισμένη. Βροντισμένο. Με αυτοπογόνη. Να είναι καλά η Ήπειρος και τα Γιάννενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Τάκη, τα είπαν όλα οι προηγούμενοι. Περιμένουμε μιλαράκια κι άλλα να φάμε. Πεινάμε, πεινάμε. Πολύ χαίρομαι που είστε από τα Γιάννα, γιατί ξέρεις τι σημαίνουν για μένα τα Γιάννα. Γι' αυτό τα το Γιάννα λέω έτσι να το συζητήσουμε και λίγο να σας πονέσει. Τα παιδικά μου χρόνια. Να είστε καλά. Ο μικρός του τραγουδιού, ναι, στα Γιάννα να μεγάλωσε. Ζωή Παπαδοπούλου. Γεια σου Ζωή Τσαμπουλικιά. Γεια σας. Τι κάνεις. Είμαι πολύ καλά και χαίρομαι πάρα πολύ που με καλέσατε απόψε εδώ, Σπύρο μου, Βίκη μου και κύριε Μουσαφίρη. Είναι τεράστια η τιμή. Εγώ είχα την τύχη να τον γνωρίσω μουσικά και εγώ βεβαίως μέσα από τις οικογενειακές μας δόξεις. Η μαμά κάθε Κυριακή έπαιζε ακορντεόν, ο μπαμπάς ζεμπέκικο, εμείς τραγουδούσαμε όλες οι αδελφές. Αλλά αργότερα είχα την τύχη να γνωρίσω τον Δημήτρη Μητροπάνο και να τραγουδήσουμε μαζί, να τραγουδήσω στο πλευρό του και να τον γνωρίσω μουσικά ακόμη καλύτερα τον κύριο Μουσαφίρη. Τι να πω, είναι τόσο καθάριος και τόσο αυθεντικός
και τόσο σπουδαίος και ως άνθρωπος και ως δημιουργός. Είχα πει στην τύχη να τον γνωρίσω προσωπικά όταν τραγουδούσαμε την σπουδαία Πίτσα Παπαδοπούλου. Και αυτό που έχω να πω είναι ότι όλοι οι μεγάλοι δημιουργοί είναι απλοί άνθρωποι, κανονικοί άνθρωποι και σέβονται τον κάθε έναν από εμάς. Και πραγματικά σε ευχαριστώ τόσο πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να πω ότι η Ζωή, Ζωή Νάχη Παπαδοπούλου, είναι μια τραγουδίστρια η οποία ανεβαίνει συνεχώς, θα πάει ψηλά. Ευχαριστώ. Είσαι πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το λέτε εσείς. Αγνή Καλουμένου. Αγνούλα μου. Καλησπέρα. Πρώτα τραγούδησες, μετά μίλησες. Ναι. Καλύτερα, εμένα μου αρέσει περισσότερο. Ωραία, δεν είναι αυτό. Θέλω να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα μου επιτρέψετε ιδιαίτερα τον κύριο Μουσαφίρη να ευχαριστήσω γι' αυτό. Είναι τεράστια η τιμή να βρίσκομαι εδώ απόψε και να συμμετέχω σε αυτό το αφιέρωμα ενός σπουδαίου δημιουργού και ανθρώπου πάνω απ' όλα. Χαίρομαι πάρα πολύ που τον γνωρίζω προσωπικά πλέον και να τον έχει ο Θεός καλά αυτό. Εγώ θα κάνω για τα καινούργια παιδιά ό,τι περισσότερο μπορώ να τα δω από δική μου ενέργεια να είναι ευχαριστημένα και χαρούμενα. Γιατί είναι πολύ μεγάλο πράγμα κάποιος να χαίρεται και να είσαι εσύ η αιτία. Και μόνο που το λέτε... Για πείτε μου, κύριε Λινιάδη. Σε αυτό το σημείο θέλω να σε ευχαριστήσω, Σπύρο, πάρα πολύ. Εσένα, τη Βίκη, τον αξέχαστο Βασίλη, γιατί έχετε δημιουργήσει θελημένα ή άθελά σας μια υπέροχη εστία που δημιουργεί παρέες και μπορούμε να σωθούμε μόνο μέσα από τις παρέες. Και αυτό το οφείλουμε σε εσάς, γι' αυτό έχετε τόσο μεγάλη διάρκεια. Γιατί κρατάτε όπως τα ωραία τραγούδια, γιατί έχετε μια αλήθεια. Και σας το χρωστάμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα τα βροντίξεις όλα κάτω. Θα τα βροντίξω όλα κάτω και θα φύγω. Θα τα βροντίξω, σου το λέω αληθινά. Μου έχετε φάει τη ζωή μου λίγο λίγο. Θα τα βροντίξω και θα πάρω τα βουνά.
το καλό παιδί. Έδινα καρδιά, έδινα ψυχή. Όμως τι μ' αυτό, ούτε να ευχαριστώ. Έλα, Άγγελος Διονυσίου, πάμε! Έλα, γιατί μας έκανε χάλια αυτή. Θεούλη μου. Έτσι τώρα δεν είναι. Αγία μου, Χριστέ μου. Εγώ χωρίζω και καλά η ζωή μου. Εγώ χωρίζω και η καρδιά μου καίγεται. Και εσύ χτυπάς τον τζάμπι απέναντι μου και μου φωνάζεις ζήτω με θέτε. Ένα λεπτό περιπέρα βουλιάζει στα βάθια νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περιπέρα, ένα σαϊκός χωρίς πέρα, απόψε λένε γιατί. Εγώ χωρίζω κι η ζωή μου τελειώνει. Έχω χωρίσω κι ο καημός δεν λέγεται. Ό,τι αγάπω απόψε με σκοτώνει και μου φωνάζεις ζήτω με θέτε. Ένα λεπτό περιπέρα βουλιάζει στα βάθια νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περιπέρα, ένα σάιτος χωρίς φέρα, απόψε λέει αντίο. Ένα λεπτό περιπέρα, βουλιάζει στα βάθια νερά το τελευταίο μου το πλοίο. Ένα λεπτό περιπέρα, ένα σάιτος χωρίς φέρα, απόψε λέει αντίο. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου για να κρατήσω το σχήμα σου. Μίλα μου να ακούσω πάλι τη φωνή σου.
για να θυμάμαι τον ήχο σου. Φοβάμαι, φοβάμαι τη νύχτα. Φοβάμαι μην έρθει αυγή. Φοβάμαι μαζί με τη νύχτα. Αγάπη μου θα φύγεις κι εσύ. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Κοίτα με στα μάτια, κοίτα με ψυχή μου, για να θυμάμαι το βλέμμα σου. Κράτα μου τα χέρια μέσα στα δικά σου, για να έχω πάντα τη ζέστη σου. Φοβάμαι, φοβάμαι τη νύχτα. Φοβάμαι μην έρθει αυγή. Φοβάμαι μαζί με τη νύχτα. Αγάπη μου θα φύγεις κι εσύ. Φοβάμαι, φοβάμαι τη νύχτα. Φοβάμαι μην έρθει αυγή. Φοβάμαι μαζί με τη νύχτα. Αγάπη μου θα φύγεις και εσύ. Ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά. Γεια σου Τάκη. Γεια σου Ράγκελε. Ωραία εκπομπή. Για όσοι δεν είσαστε από την αρχή μαζί μας, Τάκης μου Μουσαφίρης απόψε και τον άμμο της θάλασσας μπορούμε να τραγουδήσουμε από τα τραγούδια του. Θέλει 5 εκπομπές για να πάρουμε μόνο τις επιτυχίες, τις μεγάλες. Δεν έχω γράψει πολλά, 1203. 1200 τι είναι. Ούτε 1204. Συνενέργεια. Όταν έγινε η άλωση από τους Φράγκους. Λοιπόν, Ζωή Παπαδοπούλου, παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Πάμε. Να και αυτός σου ξέρει μεγάλο τώρα που θα πει. Και θα το πει καλά από την καλή τραγουδιστία. Πολύ καλή, πολύ καλή. Λέγε μου σ' αγαπώ ξανά, έστω μου να πεθάνω. Λέγε μου σ' αγαπώ γλυκά, ξανά, ξανά και ξανά. Θέλω να τα πω, να τα πω, να τα πω, να το λες. Θέλω να τα πω, να τα πω, να τα πω, να με καις. Θέλω να τα πω, να τα πω, να τα πω, να το λες. Θέλω να τα πω, να τα πω, να τα πω, να το λες.
μεγάλο. Αυτό τώρα που θα πηγεί. Μυστικέ μου έρωτα, αχ έρωτα, κρύφε. Ότι τώρα ένωσα, δεν ένωσα ποτέ. Μυστικέ Για πέτρα κι αν σηκώσεις, θα με από κάτω. Όποιο θέμη κι αν σηκώσεις. Αγόρι μου! Δώσε πόνο, Θέμη.
εγώ είμαι και του σαλόνιου. Όχι, παιδιά. Έχει μια σοβαρή κουβέντα ο Μακρόπουλος με τον Δάντη. Μόλις τελειώσουν, θα σκοθεί ο Μακρόπουλος. Ναι, αλίμονο. Για ποιον να θυσιάσω, για ποιον να καταστράφω, για σένα που δεν μ' αγαπήσες και σαν παιδί στην αγκαλιά σου δεν με κράτησες. Πόνος και τώρα πόνος και τότε μόνος και τώρα μόνος και τότε πόνος και τώρα πόνος. Για ποιον να θυσιάσω, για ποιον να καταστράφω, για σένα που σε νοιαζόμουν κι ήσουν μακριά όταν εγώ σε χρειάζομουν. Και τώρα μόνος, και τότε πόνος, και τώρα μόνος, και τότε μόνος, και τώρα μόνος, και τότε πόνος, και τώρα μόνος. Μπράβο, Καρδιάνα, μπράβο. Τάκη, έλεγα στο Σπύρο ότι είσαι ο βασιλιάς του Μπαγιό. Τι μου λες τώρα. Στο Σπύρο το είπα. Όχι ότι δεν το είπα. Εντάξει, σίγουρα. Πολλοί το λένε αυτό γιατί κατάφερνα να δίνω το ρυθμό και να πατάει στα πόδια του. Τουκ, 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 τουκ.
Εγώ έκανα αυτό και ένας άλλος συνθέτης, σύγχρονο ας πούμε, ήταν ο Άκης Πάνου. Αυτός ήταν στα 7-8. Τουκ, 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 πα, πα. Εγώ ήμουν στα 2/4 του μπαγιό. Δηλαδή. Λοιπόν, άνοιγε το πάτωμα. Πώς είναι, για μέτρα το. Δύο φορές. Και να κουνιώνται. Λοιπόν, ναι. Επίσης, να πάμε το κουτού. Έλα, πάμε το κουτού. Έλα το κουτού. Εμένα δε μ' αγάπησε κανείς. Δεν ένιωσα ποτέ να κάτι. Που είσαι μάνα να με δεις, δεν είναι δίπλα μου κανείς. Το τελευταίο σηκώθηκε ο Στέλιος, δεν το είπα εγώ. Πήρε πρωτοβουλία, τι να πω. Άμα θες. Έλα, Στέλιο! Μόνος είμαι, μόνος είμαι, χάρε μου, την ψυχή μου πάρε μου. Μόνος είμαι, μόνος είμαι, χάρε μου, την ψυχή μου πάρε μου. Δεν χορεύσε σήμερα. Για να σε δω λίγο, σε παρακαλώ. Το ξέρω, οι άντρες δεν κλαίνε. Το ξέρω πως σου λέω μοναχά,
όσο δυνατός κι αν είσαι, όσο αν αντέχεις κι απλάτας. Άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι και λυγάς. Άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι. Εσένα, να μ' αγαπάς. Όσο δυνατός κι αν είσαι, όσο αν αντέχεις κι αν κρατάς. Άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι και λυγάς. Άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι, άνθρωπος είσαι και λυγάς. Αλλά που είμαστε και κάνουμε τις δεύτερες εδώ, γιατί αλλιώς... Μα προφίλ το μας έτρωγε. Ναι, ναι. Έτσι ξέρω κι εγώ να μου. Σε λίγο, σε λίγο, σε λίγο.
το τρένο. Κάνε κάτι λοιπόν, να χάσω το τρένο. Αγκαλιάσέ με, φίλησέ με, μέσα στα χέρια σου τα δυο, φυλακίσέ με. Κάνε κάτι λοιπόν, να χάσω το τρένο. Αγνή, μπορείς σε παρακαλώ να... Μπορείς να σηκωθείς για την πολυκάθεση. Τι είναι αυτά τα δύο που θα ακούσουμε από την πίτσα, για πες. Αυτά τα τραγούδια είναι δύο τραγούδια τα οποία μόνο μεγάλες τραγουδίστρες μπορούν να τα πούν, να μπορούν να τα εκτελέσουν γιατί πάει κι αλλού. Να τα πούν. Ακριβώς. Η τραγουδίστρια που έχουμε εδώ δίπλα μας, η Πίτσα Παπαδοπούλου, έχοντας γνώση του τι λέω θα το πω, είναι από τις μεγαλύτερες τραγουδίστρες που υπάρχουν, που υπήρξαν. Δεν ξέρω, και θα υπάρχουν. Θα δείτε τι θα πει εκτέλεση. Η Πίτσα έχει φτάσει να τραγουδήσει τραγούδι στο τέλος, που η βράδυ μαζί, στο τέλος, αισθαντικό τραγούδι αργό, που οι θαμώνες δεν είχαν τη δύναμη να χειροκροτήσουν. Το μόνο που συνέβαινε μόλις τελείωσε, ανεβοκατέβαινε η γραβάτα λόγω εδώ του κόμπου στο λαιμό, πάνω κάτω, και ανάβαν τσιγάρο. Αυτό η υπέρβατη
η τέλεια επιτυχία. Ο τραγουδιστής σε ένα αισθαντικό τραγούδι να κατορθώσει, ενώ του αρέσει, να μην χειροκροτήσει κανένας. Αυτή είναι η πίστα από Παπαδοπούλου. Δεν ξέρω αν το ξέρει ίδια. Το ξέρω όμως εγώ. Και έτσι είναι. Τώρα ακούστε. Παιδιά, λέω να χειροκροτήσουμε τώρα γιατί μετά δεν ξέρεις. Δεν ξέρω εγώ. Τώρα ακούω τέτοια λόγια. Μην χειροκροτήσει κανείς μετά, παιδιά, θα είναι... Όχι, πρέπει κάποια πράγματα... Ωραία το πεις, πολύ ωραία. Α, αυτό που ανεβοκατεβαίνει εδώ, που λέμε το μήλο του Αδάμ το Καρύδι, πώς το λένε στα Γιάννα? Στα Γιάννα, στην πατρίδα μου, αυτό το Καρύδι, το λένε Γκριγκλιάνγκο. Ένα όνομα. Ανεβοκατεβαίνει ο Γκριγκλιάνγκος. Τώρα οι Γιαννιώτες που ακούν και τα λοιπά, τι λέει αυτός, μπράβο, 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 ναι. Πάμε στο. Δεν θα σου πω λόγια πικραμένα, αφού το θες, φύγε από μένα. Δεν σε κρατάω, δεν σε κρατάω. Σε καθυλών και τελειώνω, ούτε χειροκροτάς, ούτε τίποτα. Μουσική.
όλες κλείσουνε για σένα. Κι όταν δεν θα έχεις στη ζωή σου πια κανένα, και τότε αγάπη μου, εγώ θα είμαι για σένα. Όταν τα όνειρα θα είναι πια σβησμένα και τα γιοφύρια όλου του κόσμου θα κομμένα, και τότε αγάπη μου, εγώ θα είμαι για σένα. Εγώ αγάπη, εγώ αγάπη μου, εγώ αγάπη μου, θα είμαι για σένα. Και θα τα φύλλα της καρδιάς σου μαραμένα, και τότε αγάπη μου, εγώ θα είμαι για σένα. Είναι πια σβησμένα και μια σκιά θα έχει απομείνει από σένα, και τότε αγάπη μου, εγώ θα είμαι για σένα. Δίπλα μου έχω τη μεγαλύτερη λαϊκή τραγουδίστρια της Ελλάδας. Μ' αγαπάς, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς. Σ' αγαπά και σ' αγαπάω. Δεν το λέω γιατί σ' αγαπάω. Το λέω, θα να λέω ότι σήμερα παράδειγμα είναι Κυριακή. Δεν είναι, είναι Πάσχα. Είσαι η μεγαλύτερη τραγουδίστρια στην Ελλάδα στα λαϊκά τραγούδια. Να σε καλά, ευχαριστώ. Έτσι είναι, όπως το λέω. Στο Στέλιο, πες που δεν θέλει να την βλέπει. Λοιπόν, για την ορχήστρα θέλετε να πείτε κάτι? Κιθάρα ο Χρήστος Ζέρβας. Γεια σου Χρήστο. Γεια σου Χρήστο. Αλλιώτηλε. Μπάσο ο Γιάννης Γρηγορίου. Ο Ανδρέας Τράπαλης βιολί. Ο Άκης Γαβαλάς ντραμς. Ο Σπύρος ο Γλένης Κρουστά. Καλησπέρα στη Λευκάδα. Ο Αποστόλης Βαγγελάκης στα πνευστά. Ο Καλός ο Καραντίνης στο Ανδρέας στο μπουζούκι. Ο Χρήστος Βότσης στο μπουζούκι. Ο πρωταθλητής Ελλάδος εδώ, κυρίες και κύριοι. Νταμπλούχος. Α, θες και ντάμπλε. Θες και ντάμπλε. Νταμπλούχος, ναι. Έχει κλείσει από τώρα αυτός. Δηλαδή, έχει πανηγυρίσει από τώρα. Από τώρα δεν μπορεί να μιλήσει. Αγόρι μου, η χαρά σου. Γιώργος Παπαξιούδης. Ο μαέστρος μας.
Μαζί μας ήταν ο λαογραφικός χορευτικός όμιλος Κρήτης του Γιώργου του Πετράκη. Ο θρυλικός Hot, χορευτικός όμιλος Τριγκάλων. Τα παιδιά από το Ήλιον, από την Ελληνική Παράδοση. Και από το Σύλλογο Ποντίων Παναγιάκου Μερά, από την Καλυθέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ωραία συντροφιά σας. Πηγαίνοντας σιγά σιγά για το φινάλε, ήθελα να πει κάτι από την αρχή και τον κράταγα, γιατί άμα το έλεγε μπορεί να, και να μην γινόταν εκπομπή. Τώρα τελειώσαμε, πες το, πες αυτό που θες. Αυτό που θέλω να πω, θα το πω όρθιος. Η εκπομπή αυτή έγινε απόψε προς τιμήν του παραγωγού όλων των προηγουμένων ετών, του Βασίλη Λάσκαρη. Σε αυτόν αφιερώνεται η απόψινή εκπομπή, σε αυτόν τον ακριβό φίλο, σε αυτόν που έφυγε, αλλά δεν έφυγε. Είναι στις καρδιές μας, είναι στο μέσα μας, είναι στα πάντα μας. Όταν ο Μακρόπουλος απόψε τραγουδούσε το «Σε μια στίβα καλαμιές», εγώ άκουγα τα βήματά του που χόρευε. Βασίλη, να είσαι καλά και να ξέρεις, όλοι σ' αγαπάμε.